Κυρίες και κύριοι, αυτές τις μέρες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία από την πρώτη στιγμή είπαμε πως μπήκε με φόρα για να υλοποιήσει την αντιλαϊκή πολιτική για λογαριασμό του κεφαλαίου, δίνει τα αρέστα της για να αποδείξει ότι αυτή η πολιτική επιβάλλεται με ένταση του αυταρχισμού και της καταστολής. Γιατί να πρωτομιλήσουμε για τους ποινικούς κώδικες που ενσωματώνουν αντιδραστικούς θεσμούς, διευρύνουν τις διατάξεις του τρομονόμου, ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί τρομοκρατική πράξη οποιοδήποτε απλό αδίκημα, για τις αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο, όπου βασική σας επιδίωξη είναι να βάλετε στον ηλεκτρονικό γύψο το εργατικό κίνημα. Για όλα αυτά βέβαια δεν έχετε παράπονο. Βρήκατε αρκετή έτοιμη δουλειά από το ΣΥΡΙΖΑ και την προχωράτε με το γνωστό δικό σας τρόπο. Γιατί αλήθεια να πρωτομιλήσουμε? Μήπως για την παραβίαση του ασύλου και την επίθεση των ΜΑΤ σε φοιτητές που διαμαρτύρονταν για το lockout στην ΑΣΟΕ τη Δευτέρα το πρωί, τις συλλήψεις φοιτητών και ό,τι φυσικά ακολούθησε? Από το κλίμα αστυνομοκρατίας που καλά κρατεί μέχρι και την προαναγγελία έντασης της καταστολής από υπουργό σας. Όλη αυτή την περίοδο χιλιάδες φοιτητές γεμίζουν τα αμφιθέατρα, συζητάνε συλλογικά, αποφασίζουν κινητοποιήσεις για το κόστος των σπουδών τους που μεγαλώνει, για τα πτυχία που τα βάζουν στην κορνίζα, γιατί δεν βρίσκουν δουλειά, για τις ελλείψεις στη στέγαση, στις υποδομές. Απορρίπτουν τα παραμύθια σας ότι έχουν δήθεν να λαβαίνουν από μια ανάπτυξη από την οποία έχουν να κερδίσουν μόνο οι λίγοι, κάποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι, και να είστε σίγουροι πως θα απαντήσουν στον αυταρχισμό και στην καταστολή, μαζικά και αγωνιστικά. Έκφραση βεβαίως του κυβερνητικού αυταρχισμού αποτελεί και η παρέμβαση στο ΚΕΘΕΑ. Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης για τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ, ως κόμμα σταθήκαμε αντίθετοι. Σταθήκαμε αντίθετοι γιατί θεωρούμε ότι είναι μια πολιτική παρέμβαση της κυβέρνησης που στοχεύει στο χτύπημα της ίδιας της φιλοσοφίας αυτού που πρεσβεύει το ΚΕΘΕΑ, δηλαδή στη φιλοσοφία της στεγνής θεραπείας. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού η στρατηγική που ακολουθείται στο θέμα της τοξικοεξάρτησης είναι η διαχείριση του προβλήματος, η διαχείριση της βλάβης που προκαλεί η εξάρτηση. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τοξικοεξάρτηση μέσα από τα 8 διαφορετικά στρατηγικά σχέδια που έχει αλλάξει από τη συνθήκη του Μάστριχτ μέχρι σήμερα, προσδιορίζει την τοξικομανία ως ιατρικό κυρίως πρόβλημα, γι' αυτό προτάσει και ως μοντέλο θεραπείας τα υποκατάστατα ηρωίνης όπως η μεθαδόνη και η βουπρενορφίνη. Η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά είναι φανερό ότι προσπαθεί να συγκαλύψει την πραγματική αιτία του φαινομένου, που είναι βασικά οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες εμφανίζεται. Δυστυχώς, αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία όλα τα κόμματα πίνουν νερό στο όνομά της, εφάρμοσαν διαδοχικά στη χώρα μας όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Είναι μια πολιτική που αθωώνει την τοξικομανία και την αποσυνδέει από τα κοινωνικά της αίτια, στοχεύει στη διαμόρφωση κοινωνικής ανοχής στο φαινόμενο, διαμορφώνει στάση ιατρικοποίησης του φαινομένου, άρα και στην αντιμετώπιση του φαινομένου, ενισχύοντας έτσι και την κερδοφορία της φαρμακοβιομηχανίας με τη μαζική παραγωγή υποκαταστάτων ηρωίνης. Συντηρεί το φαινόμενο της τοξικομανίας αφού το αποσυνδέει από τις αιτίες που το γεννούν και το αναπαράγουν. Η εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες είναι κοινωνικό φαινόμενο στο οποίο ενέχονται πολλοί παράγοντες: οικογένεια, κοινωνία, κουλτούρα, οικονομική κατάσταση, πολιτιστικό περιβάλλον, η ίδια η προσωπικότητα του ατόμου. Άρα μιλάμε για ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο είναι πολυπαραγοντικό και έχει τις ρίζες του προς τον τρόπο εμφάνισης και διάδοσής του, στα αδιέξοδα που γεννά αυτό εδώ το ίδιο το σύστημα, ο καπιταλισμός, στον άνθρωπο. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεις το χαρακτήρα της εξάρτησης είναι αναγκαία συνθήκη για να την αντιμετωπίσεις κιόλας. Προσεγγίζοντας την εξάρτηση με μια τάση ιατρικοποίησης, την αντιμετωπίζεις κυρίως φαρμακολογικά, με υποκατάστατα ηρωίνης. Προσεγγίζοντας την εξάρτηση ως ένα δυναμικό και σε διαρκή εξέλιξη φαινόμενο, γιατί δεν είναι το ίδιο το προφίλ του χρήστη της δεκαετίας του 60 με αυτό της δεκαετίας του 90 και σήμερα, δηλαδή είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, μπορείς να την αντιμετωπίσεις μέσα από τη στεγνή θεραπευτική προσέγγιση. Εμείς στηρίζουμε την ενίσχυση της στεγνής θεραπείας, κυρίως για αυτό που στοχεύει ως θεραπευτική φιλοσοφία. Στοχεύει να απελευθερώσει τον άνθρωπο από οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με οποιονδήποτε εξαρτησιογόνο παράγοντα. Με αυτή την αφετηρία στηρίζουμε τόσα χρόνια την ίδια τη φιλοσοφία που πρεσβεύει το ΚΕΘΕΑ. Όπως και τα υπόλοιπα στεγνά προγράμματα στη χώρα μας, όπως είναι το 18 άνω, το αργό στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, η μονάδα διάπλους στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Λέμε καθαρά ότι ο διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ από την κυβέρνηση είναι άμεση παρέμβαση στο χαρακτήρα, στη λειτουργία του, με στόχο να ασκεί την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική για τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις, όπως έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια με τον ΟΚΑΝΑ. Θέλουμε να σταθούμε σε ένα-δυο ζητήματα που τα θεωρούμε πολύ σοβαρά και τα οποία φανερώνουν και τη στρατηγική σύμπλευση όλων των άλλων κομμάτων και στο ζήτημα των ναρκωτικών. Θεωρούμε ότι είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ για το χτύπημα στο ΚΕΘΕΑ και τη φιλοσοφία του ως στεγνό θεραπευτικό πρόγραμμα, όταν η όλη πολιτική που άσκησε ως κυβέρνηση για το ζήτημα των ναρκωτικών ουσιαστικά έστρωνε το δρόμο για να γιγαντωθεί η κοινωνική ανοχή στα ναρκωτικά και η εξάρτηση από αυτά. Η πολιτική που άσκησε η προηγούμενη κυβέρνηση ουσιαστικά ναρκοθέτησε ακόμα περισσότερο την πρόληψη αλλά και τη θεραπεία, αφού με την κοινωνική ανοχή για τα ναρκωτικά εξοβελίζεται στο νεανικό και στο γενικό πληθυσμό το κίνητρο για θεραπεία. Γιατί δεν συμφωνείτε όλοι σας σήμερα με τον αντιεπιστημονικό διαχωρισμό των ναρκωτικών σε σκληρά και μαλακά, λες και υπάρχουν σκληρές και μαλακές αιτίες που στρέφουν ένα νέο άνθρωπο στη χρήση και την εξάρτηση. Για εμάς σημασία δεν έχει στη χρήση την εξάρτηση η χημική υπόσταση της ουσίας, αλλά οι συνέπειες σε ό,τι αφορά την αποξένωση του ανθρώπου από το κοινωνικό σύνολο, η αποκοινωνικοποίησή του, από τον ίδιο τον προσδιορισμό του δηλαδή μέσα στην κοινωνία. Γιατί δεν συμφωνείτε όλοι σας στην νομιμοποίηση ναρκωτικών με αιχμή την κάναβη? Έχετε προσδώσει στην κάναβη τις ιδιότητες βιομηχανική και ιατρική, γιατί σας ενδιαφέρει η νομιμοποίηση της ψυχαγωγικής χρήσης της κάναβης. Δηλαδή, να αποδεχτούμε ως τρόπο διασκέδασης τη φυγή από την πραγματικότητα. Ξέρετε πολύ καλά τι κάνετε και πού στοχεύετε. Η βάση της συμφωνίας σας είναι στην αποδοχή της ναρκοκουλτούρας ως τρόπο ζωής. Κόπτεστε όλοι για το ατομικό δικαίωμα στη χρήση ναρκωτικών, απομονώνοντας τις κοινωνικές αιτίες που στρέφουν ένα νέο άνθρωπο στα ναρκωτικά, αφού ήδη του έχετε καταπατήσει κάθε άλλο δικαίωμα στη μόρφωση, στην υγεία, στην εργασία, στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, με την αντιλαϊκή πολιτική που ασκείτε. Για να υπερασπιστείτε την πολιτική σας, για να περπατήσει χωρίς αντιδράσεις η στρατηγική για την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου, θέλετε τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις, και η ίδια η κοινωνική και πολιτική πείρα έχει δείξει πως η διάδοση των ναρκωτικών αξιοποιείται και ως μέσο κοινωνικής καταστολής. Θέλετε την νεολαία ναρκωμένη και στο περιθώριο. Θέλετε ανθρώπους σκιές έξω από κάθε κοινωνική δράση. Από αυτή σας την κοινή αφετηρία συμφωνείτε και στους χώρους εποπτευόμενης χρήσης. Δεν σας ενδιαφέρει ουσιαστικά ο χρήστης, απλά να μην ενοχλεί και να μην είναι ορατός σας νοιάζει. Να μην χαλάει τη μόστρα της Αθήνας για να γίνει το κέντρο της πιο θελκτικό για τις ανάγκες του τουριστικού κεφαλαίου. Η ίδια η αποδοχή των χώρων εποπτευόμενης χρήσης που ως ζήτημα το άνοιξε η Νέα Δημοκρατία το 2012 και το 2018 το νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει όχι μόνο την αντίληψή σας για τις εξαρτήσεις, αλλά κυρίως πώς θέλετε τον άνθρωπο έξω από την κοινωνική ζωή και δράση. Τι θα πετύχετε με τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης? Να δημιουργηθεί ακόμη μεγαλύτερη ανοχή για το κοινωνικό φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης, να μεταβερθούν οι πιάτσες σε υποβαθμισμένες περιοχές μακριά από το κέντρο της Αθήνας. Με την πολιτική σας διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, έχετε ρίξει πολύ νερό στο μήλο, ώστε και τα ναρκωτικά να αθωωθούν στην κοινωνική συνείδηση και κυρίως στους νέους ανθρώπους, αλλά και να απαξιώσετε κάθε κίνητρο για θεραπεία. Η πολιτική που διαδοχικά έχουν ασκήσει οι κυβερνήσεις στη χώρα μας για το ζήτημα των ναρκωτικών είναι αυτή που έχει αθωώσει τα ναρκωτικά. Γι' αυτό σήμερα έχουμε τριπλασιασμό της χρήσης στις μαθητικές ηλικίες, τις νέες κοπέλες, δηλαδή τις μαθήτριες, να μπαίνουν πιο δυναμικά στη χρήση, κυρίως με χρήση χαπιών, τον πειραματισμό με τα ναρκωτικά, κυρίως με κάναβη, να έχει κατέβει στα 14 έτη, δηλαδή στο γυμνάσιο. Δεν απέχουμε πολύ από αυτό που συμβαίνει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής επίσης, που έχουν νομιμοποιηθεί τα ναρκωτικά και αυξάνεται συνεχώς η χρήση τους, όπως και η εγκληματικότητα. Τέτοιο είναι το αμερικάνικο και ευρωπαϊκό μοντέλο σας. Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ στην Ελλάδα η μέση χρήση κάναβης στο μαθητικό πληθυσμό είναι κοντά στο 9%, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κοντά στο 24% και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο 36%. Η ίδια η ζωή και η κοινωνική πείρα έχει δείξει ότι σε χώρες που νομιμοποιήθηκε η κάναβη ή διαμορφώθηκε ανοχή στη χρήση της, έχει πολλαπλασιαστεί η χρήση στις πολύ μικρές ηλικίες. Η μέση χρήση σήμερα στις μαθητικές ηλικίες στην Τσεχία φτάνει στο 54%, στη Γαλλία στο 42%, στην Ισπανία στο 39%, στη Δανία στο 38%. Εκεί οδεύει και η δική σας πολιτική και την ίδια περίοδο έρχεστε και απαξιώνετε ακόμα περισσότερο τη στεγνή θεραπεία. Όπως είπα και πριν, συνολικά τις εξαρτήσεις δεν πρέπει να τις βλέπεις στατικά, αλλά ως ένα κοινωνικό φαινόμενο που αντικειμενικά διαρκώς εξελίσσεται, ώστε να προσαρμόζεις και τον τρόπο αντιμετώπισης του φαινομένου. Σήμερα το προφίλ του χρήστη στη χώρα μας καθορίζεται από την πολυτοξικομανία, αφού στη χώρα μας πάνω από τους 7 στους 10 εξαρτημένους κάνουν παράλληλα πάνω από 3 ουσίες. Άρα να αναρωτηθούμε πόσο αποτελεσματικό είναι το μοντέλο της διαχείρισης ουσιαστικά της εξάρτησης με τα υποκατάστατα ηρωίνης, όταν η αμιγώς η ηρωινομανής είναι σήμερα ένας μικρός υποπληθυσμός μέσα στο σύνολο αυτών των εξαρτημένων. Η παντελής αποτυχία της προσέγγισης με τα υποκατάστατα ηρωίνης ως θεραπεία έχει απαντηθεί ήδη πάλι από την ίδια τη ζωή. Για παράδειγμα, σε χώρες της Ευρώπης η μεθαδόνη είναι η κύρια ουσία εξάρτησης για την οποία απευθύνεται σε στεγνό πρόγραμμα, όπως στη Δανία που είναι περίπου ο 1 στους 2, ενώ στην ίδια χώρα το 45% των θανάτων από ναρκωτικά έχουν ως βάση τη μεθαδόνη. Ξαναλέμε, ότι εμείς ως κόμμα στηρίζουμε και προτάσουμε τη στεγνή θεραπευτική προσέγγιση, γιατί απευθύνεται σε όλες τις ουσίες, όπως τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, γιατί μπορεί να απαντήσει στην εξέλιξη του φαινομένου της εξάρτησης και στις νέες εξαρτήσεις, όπως είναι το διαδίκτυο ή ο τζόγος, αλλά κυρίως γιατί στοχεύει να απελευθερώσει τον άνθρωπο από οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης, με οποιονδήποτε εξαρτησιογόνο παράγοντα. Ενισχύει την ικανότητα του ανθρώπου να προσδιορίζεται μέσα στο κοινωνικό σύνολο ως κοινωνικόν. Σε αυτή τη διαδικασία της ανάληψης ευθύνης και δράσης εδράζεται και το αυτοδιοίκητο στο ΚΕΘΕΑ ως συνολικό κομμάτι της θεραπευτικής προσέγγισης για τον εξαρτημένο. Η δική μας αντίληψη για το ζήτημα της τοξικοεξάρτησης έχει ως βάση τη θέση του ανθρώπου ως κοινωνικό όν στο κέντρο της κοινωνίας, ως παραγωγό αλλά και συμμέτοχο στην άσκηση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Η κοινωνία για την οποία εμείς παλεύουμε θέτει τον άνθρωπο και τις διευρυμένες ανάγκες του στο επίκεντρο, θέτει τον άνθρωπο πρωταγωνιστή και δημιουργό της ίδιας της κοινωνίας. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι στο περιθώριο της ζωής και της δράσης. Από αυτή τη σκοπιά, εμείς ως κόμμα έχουμε ασίγαστο μέτωπο με όλα τα ναρκωτικά, με τις εξαρτήσεις από ψυχότροπες ουσίες. Εμείς θέλουμε τον νέο άνθρωπο με καθαρό μυαλό, με καθαρή σκέψη, ικανό μέσα από τη συλλογική δράση να παλεύει για τη ζωή του, ικανό να φέρει τη ζωή στα μέτρα των δικών του αναγκών. Η αντίληψή μας για την αντιμετώπιση του φαινομένου σήμερα εδράζεται στο τρίπτυχο πρωτογενής πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη. Δηλαδή, έμφαση στην πρόληψη σε πληθυσμούς που ακόμα δεν έχουν πειραματιστεί με τις ουσίες, στεγνή θεραπευτική προσέγγιση με τα προγράμματα υποκατάστασης να αφορούν πολύ συγκεκριμένους πληθυσμούς, όπως υπερήλικες χρήστες, εγκυμονούσες κλπ. Και να γίνονται ολοκληρωμένα κι αυτά, παραδείγματος χάρη και με ψυχολογική υποστήριξη του χρήστη. Ουσιαστικά μέτρα για την κοινωνική επανένταξη του πρώην χρήστη ή εξαρτημένου, όπως στήριξη για εργασία, μόρφωση, καταπολέμηση του στιγματισμού και άλλα. Απαιτούμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που αξιοποιώντας το δρόμο που άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ και στο ζήτημα της θεραπείας από τα ναρκωτικά, που φαίνεται να οδεύει προοπτικά στη συνέργεια δύο τελείως διαφορετικών φιλοσοφιών της υποκατάστασης και της στεγνής θεραπείας, να αποσύρει τώρα την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για το ΚΕΘΕΑ. Εμείς ως κόμμα δεν μπαίνουμε σε παζάρια για μια πιο δήθεν διορθωμένη ή περισσότερο δήθεν αυτοδιοικητική πρόταση για το ΚΕΘΕΑ. Για παράδειγμα, λέει η κυβέρνηση, θα χρηματοδοτώ το ΚΕΘΕΑ με 20 εκατομμύρια ετησίως. Μα καλά, στατικές είναι οι ανάγκες για επεξάρτηση. Το ΚΕΘΕΑ έχει αποψηλωθεί από χρηματοδότηση και προσωπικό τα τελευταία χρόνια. Την τελευταία δεκαετία έχουμε μείωση της χρηματοδότησης από το κράτος κατά 25%. Μείωση 7% το τελευταίο έτος από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού έγιναν το 2009 και μόλις 35 το 2017. Την τελευταία δεκαετία έχει μειωθεί κατά 20% το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ και έχουν γίνει καθεστώς πλέον οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση, που από το 2009 αντιπροσωπεύουν σταθερά κάθε έτος περίπου το 11% των εργαζομένων του. Είδαμε τι έγινε με τις 7 πολυδύναμες μονάδες του ΚΕΘΕΑ που έκλεισαν πριν 4 χρόνια, όταν δηλαδή σταμάτησε η χρηματοδότηση από τα ΕΣΠΑ, αφήνοντας στον αέρα εκατοντάδες εξαρτημένους με διπλή διάγνωση. Και ειδικά σε χώρους όπως η απεξάρτηση, με την ιδιαιτερότητα που αντικειμενικά έχει η σταθερή σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου, φαίνεται πολύ περισσότερο πόσο αναγκαία είναι η σταθερή και μόνιμη εργασία. Το ΚΕΘΕΑ στις 4 δεκαετίες δράσης του στη χώρα μας έχει δώσει δείγματα γραφής. Είναι χιλιάδες οι νέοι, οι οικογένειές τους, που από το δρόμο των ναρκωτικών σήμερα είναι λειτουργικά ενταγμένοι στην κοινωνική ζωή και δράση. Το ΚΚΕ θα πρωτοστατήσει όχι μόνο για να διαφυλαχτεί αυτός ο χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ, αλλά και για να ενισχυθεί η δράση του με νέες μονάδες, με επαρκές μόνιμο προσωπικό, με πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό. Γι' αυτό καλούμε τους εργαζόμενους, τους θεραπευόμενους, τις οικογένειές τους, αλλά και συνολικά όλη την κοινωνία να δώσει τη μάχη και μετά από αυτή την ψηφοφορία σήμερα, μετά από αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, για να μην αλλοιωθεί ο ίδιος ο χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ. Σας ευχαριστώ.